Καλησπέρα, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας δείξω ένα τύπο Ego Twist Long Mod. Όχι αυτό εδώ το κοντό του μαύρο που μετά από 5 λεπτά ιδρώνει το χέρι και γλιστράει σαν γλίτσα. Γιατί κάτι τέτοιο έχουν αυτά τα μαύρα, οι μαύρες βαφές τύπο Ego έχουν αυτή την ιδιότητα, μετά από ένα πεντάλεπτο γλιστράνε. Και πήγα σήμερα σε ένα μαγαζάκι που ονομάζεται PureSick.gr και είδα μια μπαταρία τύπου Twist Long Mod σε ασημή χρώμα, είναι συγκεκριμένα αυτό εδώ. Έχουμε εδώ συν και πλην, ανεβάζοντας την τάση μέχρι 6 volt. Έχει και μια μπάρα πόσο γεμάτη είναι η μπαταρία. Πατώντας εδώ το κουμπάκι ανάβει ελαφρώς μπλε. Έτσι, για να προσπαθήσω να δείξω την οθόνη στην κάμερα, αν πιάνω τα γράμματα, δυστυχώς η κάμερά μου δεν τα πιάνει αυτά τα γράμματα. Δεν έχω ειδική κάμερα να κάνω τέτοιες βιντεοσκοπήσεις. Λοιπόν, έτσι φαίνεται, έχει και USB λειτουργία pass-through. Η μπαταρία συγκεκριμένη είναι 1100 mAh τύπο λιθίο. Λοιπόν, ξεκινάει από τα 3 volt και τελειώνει στα 6 volt και για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Ας χρησιμοποιήσουμε πρώτα έναν παλιό Ego C4 Plus για να δούμε τι κάνει. Για να δω πόσο το έχω, είναι στα 3,9 μέχρι στιγμής. Είναι παλιός ο ατμοποιητής, για να δούμε αν θα βγάλει καπνό. Εντάξει είναι, αλλά δεν με ευχαριστεί. Ο ατμοποιητής είναι και παλιό το υγρό που είναι μέσα, πρέπει και να αλλάξω και το φυτίλι. Ευτυχώς έχω έναν άλλον ατμοποιητή, είναι το λεγόμενο drip του Steam Machine. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Βέβαια χρησιμοποιώ εδώ τον adapter, για να δούμε τι βγάζει. Μου βγάζει λίγο καμένο, πρέπει να κατεβάσω, γιατί εδώ η αντίσταση νομίζω είναι 1,3 αν θυμάμαι καλά. Να το κατεβάσουμε στα 3 volt. Στα 3 volt. Να δούμε τι κάνει. Ήταν 3,9, τώρα είναι 3 volt. Λοιπόν, για να δούμε πως δείχνει ο Steam Machine εδώ πάνω στο ασημή long twist, τύπο long twist, και βλέπουμε κουκλάκι. Ωραίο. Εγώ γενικά τα ασημή τα γουστάρω. Δεν με γλιστράει, δεν είναι τελείως γυαλισμένο, είναι ματ, σαν να είναι από τον τόρνο περασμένο, έτσι
τέτοιο φινίρισμα έχει, πολύ όμορφα η αίσθηση, κάθε ωραία στο χέρι, εντάξει, είναι γούστα. Εμένα προσωπικά αυτό εδώ μου είναι λίγο άβολο, επειδή είναι κοντό, θέλω έτσι. Και βλέπουμε στα 3 volt τι μπορεί να κάνει. Βέβαια το είχα πριν στα 3,9, μου έβγαλε καμένο. Λοιπόν, ήταν το φιλαράκι μας από την ατμομηχανή, το σύστημα Syndrip. Τον αφήνουμε στην άκρη. Ας δείξουμε και λίγο ένα ρώσικο γερμανικό mod που τον τελευταίο καιρό λέγονται πάρα πολλά για αυτά τα mods, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρουν τι λένε, τι κάνει στην πράξη. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, παιδιά, πάρα πολύ. Η τιμή και η ποιότητα κατασκευής, αυτό με ενδιαφέρει. Και η λειτουργία, ας πούμε, πόσο κρατάει, πόσο δεν κρατάει, εκείνο και το άλλο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το σβό μέσα στο μίνι μαζί με τον κόνο του. Είναι πάλι άλλο πράγμα. Το κάτι άλλο. Για να δούμε πώς τον έχουμε. Πάλι σε 3 volt. Εδώ η αντίσταση είναι 1,5 ohm. Και για να δούμε τι κάνει. Ωραίο. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει στα 3,9. Λοιπόν, το ρυθμίσαμε στα 3,9. Εντάξει. Άδε, έσβησε η οθόνη. Και πατάμε τώρα το κουμπί τροφοδοσίες. Για να δούμε, ξανά επανάληψη, μου άρεσε. Συγγνώμη παιδιά, κατά λάθος με ξέφυγε λίγο. Ακόμα μία επανάληψη, για να είμαστε καλά. Ωραίο, όπως είπαμε, ξεκινάει από τα 3 volt, τελειώνει στα 6 volt. Έχει και την μπάρα στάθμη της μπαταρίας, μισό λεπτό. Λοιπόν, προσβήσαμε το κινητό. Αυτό ήταν για το super long twist τύπο μπαταρία. Κάθε πολύ όμορφα στο χεράκι. Είπαμε, είναι 1100 mAh μπαταρία τύπου λιθίου με λειτουργία pass-through. Εφόσον καθόμαστε στον υπολογιστή, μπορούμε να το συνδέσουμε το καλωδιάκι και να ατμίσουμε απευθείας από την πρίζα, κρατώντας την μπαταρία μας πάντοτε στο full. Λοιπόν, αυτά τα λίγα παιδιά για σήμερα. Σας εύχομαι καλά άτμισματα, πολύ χαρά στο άτμισμα γενικά. Για μένα είναι ένα όμορφο χόμπι και θα παραμένει έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλα βιντεάκια. Έχω κάνει πολλά γερμανικά βιντεάκια τον τελευταίο καιρό.
έτσι μου βγήκε ας πούμε και ξεκινάω τώρα και με υλικά βιντεάκια για την πατρίδα μου, γιατί η κρίση θέλει καλοπέραση και τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα φάρμακο υπάρχει, ατμίζουμε, χρησιμοποιούμε τα διάφορα μοντάκια μας, τις διάφορες μπαθαριοθήκες, ανταλλάζουμε γνώμες και πληροφορίες ώστε να βελτιώσουμε γνώση ή να αποκτήσουμε γνώση πάνω στο θέμα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Λοιπόν, σας χαιρετώ μέχρι την επόμενη φορά και γεια σας και να είστε καλά.